Καλημέρα, Ελένα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα Άκη, καλημέρα Ευλαμπία. Μετά από μια ανακριτική διαδικασία που διήρκεσε περίπου 9 ώρες, ανακρίτρια ανακοίνωσε στην κατηγορούμενη, στη Ρούλα Πισπυρίγκου, ότι θα οδηγηθεί στη φυλακή. Ήταν η πρώτη φορά που 33χρονη έσπασε, άρχισε να κλαίει και δήλωσε έκπληκτη για αυτή την απόφαση, ενώ εξέφρασε την έντονη ανησυχία της για την ασφάλειά της. Ανακρίτρια και εισαγγελέας έκριναν ότι είναι ύποπτη τέλεσης νέων αδικημάτων και πρέπει να κρατηθεί προσωρινά. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατηγορούμενη κατά την απολογία της φέρεται να ήταν ψυχρή και απόλυτα συνειδητοποιημένη. Αν και οι δικηγόροι της υποστηρίζουν ότι σε κάποια σημεία της απολογίας της λύγησε. Θέλω να σας πω ότι δέχτηκε βροχή ερωτήσεων από τη δικαστική λειτουργό, στην οποία αρχικά κατέθεσε απολογητικό υπόμνημα, όπου ανέφερε ότι δεν έχει δολοφονήσει το παιδί της, τη μεγάλη της αδυναμία, όπως φέρεται να είπε, και πως ποτέ δεν επεδίωξε ή προκάλεσε τον θάνατό της. Καμία μητέρα δεν μπορεί να κάνει κακό στο ίδιο της το παιδί. Φέρεται να είπε, η Τζορτζίνα ήταν το πρώτο μου παιδί και αποτελούσε τη μεγάλη μου αδυναμία, χαρακτηρίζοντας τον θάνατό της το τελειωτικό χτύπημα σε βάρος της οικογένειάς της, η οποία είχε κλειδωνιστεί με το θάνατο των δύο άλλων παιδιών και τώρα έχει διαλυθεί οριστικά. Τώρα, βασικός ισχυρισμός της ήταν ότι δεν χορήγησε εκείνη την κεταμίνη στο παιδί, αλλά οι γιατροί κατά την διασωλήνωσή της. Όπως είπε, το τελευταίο επεισόδιο της Τζορτζίνας σημειώθηκε στις 2.30 το μεσημέρι της 29ης Ιανουαρίου, αλλά το παιδί είχε παλμούς μέχρι τις 3.10. Οπότε, επικαλούμενη τις καταθέσεις γιατρών ότι θέλει 20 λεπτά για να δράσει ουσία, υποστήριξε ότι η χορήγησή της έγινε στις 3.10, σε χρόνο δηλαδή που εκείνη δεν βρισκόταν με το παιδί γιατί της είχαν ζητήσει να αποχωρήσει. Έκανε λοιπόν λόγο για ιατρικό λάθος. Είπε ότι η συγκεκριμένη ουσία δεν διατίθεται σε φαρμακεία, διακινείται αποκλειστικά από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς σε αυστηρά περιορισμένο πλαίσιο, μόνο σε δύο κρίσεις, η μία από τις οποίες είναι παιδοχειρουργία, οπότε είναι προφανές, όπως λέει, ότι στο συγκεκριμένο παιδιατρικό νοσηλευτικό ίδρυμα η σχετική ουσία υπάρχει. Τώρα να σας πω ότι για τις κάμερες που ρωτούσε επίμονα. Αν υπάρχουν κάμερες στο δωμάτιο, ναι, ναι. Αν υπάρχουν κάμερες στο δωμάτιο, είπε ότι ναι, ρωτούσα, διότι είχε γίνει μια κλοπή και ανησυχούσα. Για το μονόκλινο δωμάτιο που είχε, είπε ότι ούτως ή άλλως έπρεπε η Τζορτζίνα να έχει μονόκλινο δωμάτιο διότι ήταν τετραπληγική. Δέχτηκε ερωτήσεις και για τον σύζυγό της. Σύμφωνα με πληροφορίες αναφέρθηκε εκτενώς στη σχέση τους από την αρχή της γνωριμίας τους μέχρι το θάνατο της Τζορτζίνας, χωρίς να αφήσει την οποιαδήποτε αιχμή. Ζήτησε να μην προφυλακιστεί, χαρακτηρίζοντας εξωπραγματική, άδικη και επωνίδησε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, δήλωσε ότι επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματος για όλους όσοι την κατέστησαν κατηγορούμενοι για να συγκαλύψουν τις δικές τους ευθύνες για τον θάνατο της Τζορτζίνας. Ναι. Τώρα, πάντως έχει πάρει το δρόμο για τις φυλακές Κορυδαλλού, εκεί ναι, θα είναι Έλενα σε πτέρυγα VIP, σε ποια πτέρυγα είναι, να ξέρουμε. Όπως μαθαίνουμε, θα οδηγηθεί στην έκτη πτέρυγα, ναι, όπου και θα προαυλίζεται μόνη της για τη δική της ασφάλεια, από ναι, ό,τι μας έχουν πει. Και θα μπει σε δύο μέρες καραντίνα λόγω του κορονοϊού και στη συνέχεια μάλιστα θα πάει στο κλινικό. Ναι, θα ακολουθηθεί το πρωτόκολλο και στη συνέχεια θα Έλενα, πάει εκεί. Τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας πρόκειται να κληθούν, όχι ως ύποπτοι, αλλά ως μάρτυρες προκειμένου να καταθέσουν ό,τι ξέρουν για την υπόθεση. Αναμένεται κάτι τέτοιο, γνωρίζουμε. Η ανάκριση έχει ουσιαστικά αρχίσει. Ναι. Από εδώ και στο εξής, η ανακρίτρια θα αρχίσει να καλεί μάρτυρες, μάλιστα, προκειμένου να ρίξει φως στην υπόθεση. Και πρέπει να σας πω ότι έχουν ανασυρθεί από το αρχείο και οι δικογραφίες για την Ήρδα και τη Μαλένα. Εχθές είχαμε την πληροφορία ότι πλέον από την εισαγγελία της Πάτρας διαβιβάζονται οι φάκελοι για το θάνατο των δύο άλλων παιδιών, της Μαλένας 3,5 ετών που χάθηκε τον Ιούλιο του 2019 και της μόλις 6 μηνών Ήρυδας
που πέθανε το παιδάκι το Μάρτιο του 2021, η προϊστάμενη εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας που θα υποπτεύει της έρευνας έχει ζητήσει να ολοκληρωθεί τάχιστα, έτσι ώστε να ρηχθεί άπλετο φως στην υπόθεση. Μάλιστα. Να δούμε τώρα τι ακριβώς θα γίνει. Ξέρουμε ότι θα κάνει τη δουλειά της δικαιοσύνης. Ευχαριστούμε πολύ, Έλενα. Καλημέρα.